Γεια σας φίλοι και φίλες. Άλλη μία εκπομπή για το περίφημο κέντρο φιλοσοφίας της Ελλάδος, το ΚΕΦΕ. Και όπως σας έχω πει, θα γίνουν πάρα πολλές εκπομπές. Θα βγει και βιβλίο εκατοντάδων σελίδων. Θα έχει τότε ξεκαθαριστεί και το θέμα στη δικαιοσύνη. Θα έχουν αποδελτοποιηθεί όλες οι δεκάδες, οι εκατοντάδες έγγραφα για τη δράση του, για πρόσωπα και για πράγματα. Και γενικά θα έχει ξεκαθαρίσει, όπως λέμε στη γλώσσα μας οι δημοσιογράφοι, το τοπίο. Ένα τοπίο θολό, ένα τοπίο, για το οποίο δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, γιατί εδώ είχαμε έναν ωραίο τίτλο, πάρα πολύ ωραίο τίτλο, που μπορούσαν να πέσουν θύματα εκατοντάδες Έλληνες, να πέσουν θύματα, και έχουν πέσει θύματα, κέντρων εφηρμοσμένης φιλοσοφίας Ελλάδος. Και θα περίμενε κανείς ότι θα πάνε εκεί, θα ακούνε για τον Αριστοτέλη, για τον Πλάτωνα, για τον Σωκράτη, για νεότερους φιλοσόφους, για μοντέρνους, για αρνητές, για κομμουνιστές, για δεξιούς, για αριστερούς, ό,τι θέλετε, οποιαδήποτε φιλοσοφία. Αλλά φυσικά όχι το κέντρο αυτό της φιλοσοφίας να έχει στήσει μηχανισμούς γεμπελίστικους, σταλινικούς, μηχανισμούς αλαμπέρια, να παρακολουθεί, να έχει εχθρούς, να έχει φίλους, να έχει συμμάχους, και όπως θα δείτε στη συνέχεια, να εμπλέκει πρόσωπα χωρίς να έχουν καμία ιδέα, και βεβαίως να έχει καταρτήσει, θα διαβαστούν απόψε, είναι εδώ όλα έτοιμα, να έχει καταρτήσει μακρύς καταλόγους για τους Έλληνες δημοσιογράφους. Ποιος τους πάει, ποιος δεν τους πάει, τι κέντρο, τι παίζονται πίσω από την ιστορία. Ποια συμφέροντα είναι, τι πρακτορεύει το ΚΕΦΕ στην Ελλάδα. Γιατί είναι κέντρο εφηρμοσμένης φιλοσοφίας. Και εδώ πρακτορεύονται κάποια πράγματα. Πρακτορεύονται κάποια πράγματα, το επαναλαμβάνω. Για τα συμφέροντα κάποιων. Κάποιοι παρακολουθούν δημοσιογράφους, πολιτικούς, το σύμπαν, δηλαδή το κέντρο φιλοσοφικής ερεύνης, η έρευνας, δεν θα είχε ένα τέτοιο σκοπό, ένα γνήσιο κέντρο. Αλλά στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί ότι είχαν εμπλέξει με κάτι φακέλους μέσα και με κάτι έγγραφα, ότι τα έχει 10 φακέλους, ότι είναι ο κύριος Παπαπολίτης, ο κύριος Σωτήρης Παπαπολίτης, πρώην βουλευτής Πειραιός και Νήσων, ότι είναι δικός τους, ότι διάκειται φιλικά. Ο κ. Παπαπολίτης μας πήρε στο τηλέφωνο, είναι ήδη στο τηλέφωνο και θέλει να κάνει μια δήλωση, και εμείς από εδώ να του πούμε να του ζήσουν και τα δυο του παιδιά, δύο πανέμορφα παιδιά, τα οποία τα πήγε και στην εκκλησία όταν σαράδισαν, είναι δίδυμα, αλλά αφήνουμε τον κύριο Παπαπολίτη για να μας κάνει τη δήλωσή του ακριβώς. Ναι, κύριε Παπαπολίτη, ακούμε. Μάλιστα. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαλόπουλε. Γεια σου, κύριε Παπαπολίτη. Σας ευχαριστώ καταρχήν για τις ευχές για το δώρο Θεού. Δεύτερον, είναι γνωστό, κύριε Μιχαλόπουλε, ότι ούτε σε συλλόγους, ούτε σε κέντρα, ούτε σε παράκεντρα μετήχα ή μετέχω ή θα μετάσχω ποτέ, διότι δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας μου. Αν ανήκω σε ένα κέντρο, ήταν να ανήκα. Δεν είναι ένωση κέντρου. Και αν ανήκω σε ένα σύλλογο, έχω την τιμή να ανήκω στο Δικαιωτικό Σύλλογο Πειραιά. Όσο για πράκτορες, έχετε απόλυτο δίκιο ότι αυτός ο τόπος βρίθη από πράκτορες και των οικειών ημών εμπιπραμένων πολλοί από εμάς άδομεν. Συνεπώς οι θέσεις μου ήταν και είναι πάντοτε σαφείς. Εγώ γνώρισα πάντα ένα Σωτήρη Παπαπολίτη από πολύ παλιά, Έλληνα και Ορθόδοξο. Είμαι και Έλληνας και Ορθόδοξος σε όλα μου. Και έτσι το γνωρίζω και τώρα. Και έτσι εξακολουθεί να παραμένει. Σε ευχαριστούμε, κύριε Παπαπολίτη. Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Μιχαλόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μπορείς τώρα για το θέμα ότι παραμένεις Ορθόδοξος και Έλληνας, αυτό που έκανε σπάνια Έλληνες σήμερα το συνηθίζουν, να πηγαίνουν τα παιδιά τους στην εκκλησία για να, όταν σαραντίζουν, και έγινε πράγματι μια ωραία μικρή θρησκευτική τελετή. Τη δείχνουμε στην τηλεόραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Καλή σας νύχτα. Καλή σας νύχτα.
Είναι... Ο Θεός ημών, δεόμεθά σου και παρακαλούμε, σημειωθεί το φως του προσώπου σου επί τον δούλο σου Σάββα και την δούλη σου Μαρία Δήμητρα Ελένη. Και σημειωθεί το σταυρός του μεγενής του Υιού εν την καρδία της διαλογισμής αυτής και φυγή τη ματαιότητα του κόσμου και πάσα την πονηράν επιβουλή του εχθρού. Ακολουθεί δε της προσταγμασής σου. Εκκλησιάζει ο Θεός του Θεού Σάββας, στο όνομα του Πατρός του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Εν μέσω Εκκλησίας ημνήσεως, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκκλησιάζει ο Θεός του Θεού Σάββας, στο όνομα του Πατρός του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστώ τον Θεό. Ευχαριστώ τη γυναίκα μου, όλους τους γιατρούς, ιδιαίτερα τον καθηγητή Αραβαντινό και όλο τον συλλευτικό προσωπικό του Μευτηρίου Αλεξάνδρα, και εύχομαι σε όλο τον κόσμο τα παιδιά τους να ζήσουν σε έναν κόσμο ανθρώπινο και ειρηνικό. Ευχαριστώ τον Θεό και τους γιατρούς και εύχομαι όλες οι γυναίκες να έχουν γερά και παιδιά. Φίλοι και φίλες, επειδή ο αγώνας κατά του ΚΕΦΕ θα πάρει μάκρος και επειδή το ΚΕΦΕ έχει υποτιμηθεί και από την Εκκλησία και επειδή είχαμε τη μεγάλη ατυχία, την εθνική απώλεια να χάσουμε τον πατέρα Λεβιζόπλο, εμείς αποφασίσαμε να προχωρήσουμε, ήδη υπάρχει η υποδομή σωματιακή, να εντάξουμε σε αυτό το σωματείο των φίλων στη Λετώρα, να εντάξουμε την προσπάθεια ενός κινήματος το οποίο ονομάσαμε Ορθόδοξο Αντιαιρετικό Κίνημα. Θα είμαστε δίπλα στην Εκκλησία, αλλά θα κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να επιχειρήσει το Ράσο. Εμείς θα κάνουμε παρουσίες, αγώνες, θα φτάσουμε στη Βουλή, θα προκαλέσουμε τους Έλληνες βουλευτές να πάρουν θέση. Ήδη, κύριε Μιχαλόπουλε, σας πληροφορώ ότι από το σποτ που κυκλοφορήσατε, τρεις βουλευτές με έχουν πάρει τηλέφωνο, θέλουν να ενταχθούν. Ήδη είχαμε την δήλωση του Σωτήρη Παπαπολίτη, ξεκάθαρη. Έλληνας και Ορθόδοξος και καμία σχέση. Θα κινητοποιηθεί η Βουλή των Ελλήνων. Έχουμε από όλες τις παρατάξεις, από όλες τις θέσεις, καταδικαστικές θέσεις και κείμενα εναντίον αυτών των αιρέσεων που ξεφεύγουν από την αίρεση, γιατί μπορεί να είναι αίρεση. Ωραία. Ήταν και ο Αρίος, είχαμε προχτές την επέτειο της Εκκλησίας μας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι και άλλες αιρέσεις που είναι ξεκαθαρισμένες. Κύριοι, δεν δεχόμαστε αυτό ή είμαστε αυτό. Εδώ πέρα όμως δεν κάνουνε οι άνθρωποι κατασκοπία εντός εισαγωγικών και χωρίς εισαγωγικά, το πώς κινούνται οι δημοσιογράφοι, το πώς κινούνται οι πολιτικοί, αυτός είναι εχθρός μας, βαθμολογούμε τους εχθρούς μας. Τι πράγματα είναι αυτά? Μα δεν είναι μόνο αυτό. Ορθόδοξο, ναι. Να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Πρώτα πρώτα κάνουν αγώνα εξουθενώσεως των αντιπάλων τους από οικονομικής πλευράς. Έχουν βγει αυτό αποφάσεις δικαστηρίων στο εξωτερικό. Δεύτερο, βάζουν σε κίνδυνο τη σωματική υγεία των μελών τους για να τα έχουν υποχείρια. Και τρίτον, έχουν τη χειραγωγούν με κάποιο τρόπο την πνευματική και ψυχική υγεία και ελέγχουν και προγραμματίζουν τους ανθρώπους αυτούς, καθιστούν όργανα άβουλα. Στρατιωτάκια, άβουλα. Και εκτός από βεβαίως ότι έχουν διαλύσει δημοκρατικούς θεσμούς, κάνουν κατασκοπία, παρακολουθούν τη δημοσία τάξη, τα χρηστά ήθη, είναι κόντρα σε όλα αυτά. Μάλιστα. Σωματείο λοιπόν υπάρχει των φίλων της Λετώρα, επίσημο που το δικείο Αθηνών, εντάσσεται εκεί το Ορθόδοξο Αντιαιρετικό Κίνημα και επειδή σκοπεύουμε, έχουμε μεγάλα σχέδια, να νοικιάσουμε ή και να αγοράσουμε ακόμη. Επιμένω, και να αγοράσουμε ακόμη στο κέντρο της Αθήνας, γιατί αυτή η κατάσταση, είτε είναι ΚΕΦΕ αύριο, είτε είναι ΠΕΠΕ, είναι οτιδήποτε, θα υπάρχει με διάφορα φορέματα και διάφορες φουστίτσες, θα υπάρχουν να φτάσει στην αγορά. Θα φτιάξουμε ένα κέντρο οργανωμένο με δική του βάση οικοδομική, με δικά του μέσα, να ξεχυθεί στην επαρχία, να αναλάβει δίπλα, το τονίζω, δίπλα
στους εκκλησιαστικούς παράγοντες τον αγώνα για να προχωρήσουμε, διότι ο δρόμος είναι μακρύς και φυσικά για μας τους μπροστάριδες, όπως μας τα λένε, ποικίλοι εδώ άνθρωποι που ξέρουν την αγορά, είναι και επικίνδυνος. Γι' αυτό φτιάξαμε αυτό το σωματείο. Σας καλώ όλους έμπρακτα πλέον, πλουτίσαμε από λόγια, χοντρά λόγια, να ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει ένας λογαριασμός στην Ιωνική Τράπεζα, ο καθένας θα πάρει επίσημη απόδειξη, θα γίνει σε μεγάλη αίθουσα ξενοδοχείου ο απολογισμός, ο οικονομικός. Θα καλέσουμε τότε να δει και τα οικονομικά μας, όχι μόνο η εφορία ως ήθιστε, αλλά και η εισαγγελική αρχή, διαφάνεια και φως. Διαλέξαμε λοιπόν τον τρόπο αυτό για να πολεμήσουμε στήθος με στήθος αυτό που κάνουν το ΚΕΦΕ. Δεν έχουν αφήσει σχολείο, δεν έχουν αφήσει πανεπιστήμιο, δεν έχουν αφήσει γειτονιά, δεν έχουν αφήσει αγορά, δεν έχουν αφήσει το μοναστηράκι την Κυριακή, δεν έχουν αφήσει τα τρένα, δεν έχουν αφήσει όλη την Ελλάδα. Πρέπει να στοιχίζουν κατά εκατομμύρια. Εμείς που έχουμε ανακατευτεί με τα εκδοτικά, φίλοι και φίλες, εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια στα τυπογραφεία και στα ταχυδρομεία. Λοιπόν, βοηθήστε μας, εάν δεν θέλετε να κάνουμε μόνο θεωρητικές μάχες και να δίνουμε από την τηλεόραση θεωρητικές καταστάσεις και, παραλαμβάνω, και θεωρητικούς πολέμους. Ο λογαριασμός εδώ είναι, διαφάνεια απόλυτη θα υπάρχει, θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση, παραλαμβάνω, σε μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου θα είμαστε όλοι εκείνοι οι οποίοι θα δώσουμε τη μάχη και δίπλα πάντα στην Εκκλησία. Αν και, επαναλαμβάνω, ο πατήρ, ο αείμνηστος, ο μακαριστός Αντώνιος Αλευζόπλος αντιμετώπιζε και μέσα από τις τάξεις της Εκκλησίας μία εχθρική κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Διότι κάποιοι ήθελαν να είναι και με τον γοροφύλακα και με τον αστιφύλακα. Σας είχα υποσχεθεί για σήμερα να πούμε κάτι σε αυτό το σημείο. Ναι, κύριε Ρίζο, ό,τι θέλετε. Εσείς έχετε και το νομικό μέρος. Ναι, επιμένω στο θέμα της διαφάνειας, επιμένω στο θέμα των αποδείξεων, επιμένω, διότι θέλουμε να είναι όλα καθαρά. Αλλά εάν δεν βοηθήσουν, θα μείνουμε στο θεωρητικό τομέα πάλι. Επειδή, κύριε Μιχαλόπουλε, είμαι και πρόεδρος του σωματείου. Του σωματείου βεβαίως είστε πρόεδρος. Θα ήθελα να πω το εξής πράγμα στους φίλους όλους, ότι δεν αρκεί και δεν μας ενδιαφέρει, έτσι να το πούμε και ξεκάθαρα, αν θα στείλετε και 5 δραχμές στο λογαριασμό. Ο στόχος είναι η παρουσία σας, η ψυχική ένωση όλων ημών, των σκεπτωμένων υγιώς, εθνικός, χριστιανικός, ορθόδοξα, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν αρκεί, εγώ σας λέω ότι έκανε, κύριε Μιχαλόπουλε, συγγνώμη, αλλά βρέθηκε, ας πούμε, κάποιος και σας έβαλε και 100 εκατομμύρια μέσα. Δεν γίνεται. Το να πάρουμε το κτίριο και να είμαστε οι δυο μας μέσα δεν βγαίνει τίποτα. Δεν βγαίνει τίποτα. Δεν έχουμε, η ψυχή, οι άνθρωποι, τα άτομα, οι προσπάθειες, οι αγώ και ειδικά εκείνοι εκεί που ξέρουν, που καταλαβαίνουν, που γνωρίζουν, που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και την ψυχή. Αυτό θέλουμε. Γιατί ξέρετε και κάτι, η ισχύ εν τη ενώση. Όσο μαζευτούμε, όταν είναι πολλές οι βέργες, δεν σπάζονται. Όταν είναι μία-μία, εύκολο είναι να μας σπάσουν, όπως σπάσαν τον Αλεβιζόπουλο. Έτσι λοιπόν, εύκολο είναι να σπάσουν και τον Γρηγόρη, να σπάσουν και τον Χρήστο, να σπάσουν και 10-20 άλλους. Δεν οροδούν. Η ισχύς λοιπόν εν τη ενώση. Συγγνώμη που έκανα τη διακοπή. Όχι, βεβαίως. Φίλοι και φίλες, όπως ξέρετε, είχαμε πει από αυτήν την εκπομπή, ο γενναίος εισαγγελέας, ο ατρόμητος εισαγγελέας, ο άνθρωπος ο οποίος τόλμησε να πάρει τη μεγάλη απόφαση να καλέσει την αστυνομία, την ασφάλεια και να μπουν στα γραφεία του ΚΕΦΕ και να πάρουν τα χαρτιά τα οποία πήρανε, άλλα με κώδικες, όλα άλλα με αγγλικά, τα περισσότερα στην αγγλική γλώσσα. Ιωάννης Αγγελής,
κατόρθωσε το ακατόρθωτο. Δεν περίμενε κανείς ποτέ στο ΚΕΦΕ ότι κάποιο πρωί θα γινόταν αυτός ο αγώνας, και ο αγώνας ξεκινήσει από τον πατέρα Αλευζόπλο, αλλά υλοποιήθηκε πλέον όταν βγήκαμε στην τηλεόραση ανοιχτά, υλοποιήθηκε όταν η συνάδελφος η κυρία Ντακουνάκη βγήκε και αυτή στον αέρα και άρχισε τις καταγγελίες, και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, διότι δεν άντεχαν αυτό τον τρόπο αλαμπέρια με τα όσα ακούγανε από τις διάφορες καταγγελίες των γονιών, ειδικά των γονιών, για εξαφανίσεις, για ψυχισμούς, για πράγματα κατανόητα τα οποία συνέβησαν και τα οποία και από εδώ καταγγέλθησαν. Ο γενναίος λοιπόν εισαγγελέας Ιωάννης Άγγελης πήρε αυτά τα χαρτιά, τα οποία δεν τα περίμεναν, και έχουν γράψει ένα κάρο πράγματα, και ειδικά εκείνο που τους ενδιαφέρε είναι ο τύπος, η δημοσιότητα. Αυτό το κέντρο φιλοσοφικής ερεύνης ήταν ένα και είναι μία βάση παρακολουθήσεως των δημοσιογράφων. Θα τα ακούσετε τώρα. Πριν όμως προχωρήσω, θέλω να σας διαβάσω ένα γράμμα το οποίο απευθύνεται στον κύριο Θεόδωρο Σισμανίδη, έτσι λέει απάνω, και το υπογράφει ο δικηγόρος τους, ο κύριος Ηλίας Γρατσίας. Ναι. Το γράμμα αυτό επίσημο... Δεν είναι και επίσης, ήταν και πρόεδρος, κάτι ναι, μεγάλη φύση. Ναι, και κάνει έναν αγώνα, ο Γρατσίας να διατηρηθεί στην εξουσία, με επίσημο έγγραφο της Αγγελίας Αθηνών από αυτά τα οποία κατασχέθησαν από τον εισαγγελέα, τον κύριο Αγγελή. Αγαπητέ κύριε, πληροφορήθηκα, λέει ο κύριος Γρατσίας, δικηγόρος και στέλεχος του ΚΕΦΕ, ο οποίος ήταν εδώ και πελδινός όταν το ρωτούσα εγώ, είναι θρησκεία, και μου αρνιότανε. Δεν είχανε πάρει γραμμή τότε. Δεν είχανε πάρει γραμμή και μου αρνιότανε. Και ήτανε, είχε γίνει σαν ένα κοτόπλο, το οποίο έβλεπε ένα μαχαίρι από πάνω του έτοιμο να το σφάξει. Και βεβαίως εμείς δεν είχαμε μαχαίρι, είχαμε το λόγο, είχαμε την ευθύτα, είχαμε την αλήθεια. Και έτρεμε. Δεν είμαστε θρησκεία, Παρακολουθήστε. Κοιτάξτε, αγώνας για την εξουσία, αγώνας. Πληροφορήθηκα, λέει ο κύριος Γρατσίας, από τα κεντρικά γραφεία της Αποστολής Αθηνών, τις συνομιλίες που είχατε στο Σεντ Χιλ με παράγοντες των Αθηνών με θέμα τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε η Αποστολή Αθηνών να γίνει οργανισμός στις 13 Μαρτίου. Πληροφορήθηκα ότι προτείνατε σαν την πιο βιώσιμη λύση ότι ο Θοδωρής Σισμανίδης μέλος πρέπει να υποβάλει μια αίτηση σε μια προσπάθεια να φτάσει στο TU. Προφανώς εννοεί το αρχηγείο του. Στο TU πρέπει να είναι το αρχηγείο τους. Και ότι εγώ μένω εδώ στο πόστο μου σαν γενικός πολίσεων Ελλάδος. Προσέχτε φίλοι και φίλες, μιλάμε για κέντρων φιλοσοφικών ερευνών, εφηρμοσμένων φιλοσοφικών ερευνών, και υπάρχει γενικός πολίσεων Ελλάδος. Λες και είναι η Σίμενς, λες και είναι η Τρακόμ, λες και είναι η Μιμίκο στα Κοτόπλα και όλες αυτές οι ιστορίες. Με κριτήριο ότι μια πιθανή απομακρυσή μου από το πόστο μου θα δημιουργούσε προβλήματα στις εργασίες. Η Αθήνα σας εξήγησε ότι η φαϊνή ιδέα του διευθυντικού στελέχους δημιουργήθηκε αρχικά τον Αύγουστο του 1993 από τον Έλληνα μεταφραστή του αρχηγείου και συνίσταται στο ότι ο Θοδωρής με αντικαθιστά ώστε εγώ να φτάσω στο Διεθνές Αρχηγείο. Έχουμε Διεθνές Αρχηγείο. Και έχουν, όπως φαίνεται από την αλληλογραφία όλοι, είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι μεταφραστής. Ναι. Πολύ βαθμός, μεγάλη υπόθεση. Βαθμός. Βαθμός. Τώρα πάντοτε είχα τον σκοπό γιατί να γίνω ο δεύτερος Έλληνας μεταφραστής. Μεταφραστής σημαίνει... Και τα μυστικά, έτσι. Σημαίνει ο άνθρωπος που έχει τον κώδικα. Τον κώδικα, ναι. Γιατί γράφουν με κωδικό. Βεβαίως. Είναι κάνει την αποκρυπτογράφηση. Και υπάρχει να γίνω ο δεύτερος Έλληνας μεταφραστής. Κρυπτογράφος. Και υπάρχει και ένα πλάνο που έχει ετοιμάσει το Διεθνές Αρχηγείο όταν φτάσω εκεί. Πιστεύω ότι έκανα πολύ καλά τη δουλειά μου, φέρνοντας το πόστο μου σε μια δυναμική θέση και δημιουργώντας την Αποστολή Αθηνών αξιόλογη προβολή ακόμη και μέσω της τηλεόρασης. Α, αυτό, συγγνώμη που θα σας πω κάτι.
Υπάρχει και μια άποψη ότι λέμε, τους βγάλαμε. Ναι. Στη τηλεόραση λέει ότι κάποιος μου είπε προχθές τους κάνετε διαφήμιση. Δεν τους κάνουμε διαφήμιση. Ενημερώνουμε τον κόσμο για να τον πολεμήσουμε. Διαφήμιση δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ έχω μία. Έχω πάρει από την Ελευθερία που ήμουνα μία αρχή του Μακαρίτη του Κόκα. Αυτού του μεγάλου πρίτανη της ελληνικής δημοσιογραφίας. Τις χρυσές εφεδρίες. Τους πάω μαλακά τώρα. Τώρα τους δίνω στην αρχή τις γαριδίτσες. Το τζατζικάκι. Το ψητό είναι στο τέλος. Έχουν να πάθουν την πλάκα τους, κύριε Ρίζο. Δεν αφιβάλλω. Έχουν να πάθουν την πλάκα της ζωής τους, κύριε Ρίζο. Δεν αφιβάλλω γι' αυτό. Και θέλω να θα γελάσει κάτι. Ο κόσμος, λέω. Ναι. Και να τελειώσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι ήρθε η ώρα της αναβάθμισης, έτσι ώστε η Αθήνα να γίνει ένας οργανισμός πέμπτης κατηγορίας. Είναι η ανωτάτη. Ο κανονισμός 784 της 3 Δεκεμβρίου του 1993 με θέμα αξιολόγηση του σταθμού των Αθηνών και επέκταση σαφώς αναφέρει κάτω από το κεφάλαιο πρόγραμμα διεθνές και στόχοι επιπέδου τα εξής. Να εξαπλωθεί ένα πρόγραμμα από το Διεθνές Αρχηγείο προφανώς που να αφορά τις ελληνικές μεταφράσεις και να έχει ως εξής. Να αντικατασταθεί επί τόπου ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και να έρθει στο Λάμπτα Α στο Λος Άντζελες. Μάλιστα. Για επιμόρφωση και να ξεκαθαρίσει το θέμα της τοποθεσεώς του στο TU Gold, χρυσό ανώτατο πόστο ίσως. Άλλο αυτό, TU Gold. Χρυσό. Όντας υπεύθυνος για το πόστο μου και έχοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση, βλέπω ότι μόνο μία αντικατάσταση σαν του Θοδωρή θα μπορούσε επιτυχώς και χωριό και χωρίς κοιλιές να ακολουθήσει τη δυναμική πορεία του δικού μου πόστου. Δικαιολογία γι' αυτό καταθέτω το γεγονός ότι ο Θοδωρής είναι εκπαιδευμένος σαν εντελόγος, με πείρα και είναι επίσης δικηγόρος σαν και εμένα. Και έχει όλες τις προϋποθέσεις για τη θέση, έχει εξαιρετικές επαφές στην Ελλάδα, ένα εξαιρετικό ταλέντο δημοσίων σχέσεων, όπως και εσείς μπορείτε να διαπιστώσετε από το συγκεκριμένο βίντεο. Ανταλλάσσουν και βίντεο. Αυτό για την δομή τους πώς λειτουργούσανε, διευθυντέ πωλήσεων, διευθυντέ το ένα, διευθυντέ το άλλο. Είναι μια οργάνωση, ναι, που κάτω από το πρόσωπο μιας θρησκευτικής κοινότητος έχει στοιχεία οικονομικής εγκληματικότητας. Μάλιστα. Εδώ έχουν ένα άλλο έγγραφο, πάλι δημόσιο, πάλι από την εισαγγελία, πάλι δικό τους το έγγραφο. Δεν μεταχειριζόμεθα, φίλοι και φίλες, τίποτα δικό μας. Είναι τα έγγραφα τα δικά τους. Και βάσει αυτού του εγγράφου το οποίο θα διαβάσω, καλό τους έγινε στους συναδέλφους δημοσιογράφους να πάρουν θέση. Να πάρουν θέση όχι απέναντι μόνο. Εμείς δεν έχουμε ονόματα διαβάζουμε τώρα. Να πάρουν θέση απέναντι στο ΚΕΦΕ. Εάν συντάσσονται με τους σκοπούς του ΚΕΦΕ, με γεια τους, με χαρά τους, δικαιωμά τους είναι, δημοκρατία έχουμε, αλλά βεβαίως τα πράγματα κρίνονται διαφορετικά και σε αυτή τη δημοκρατία. Αυτό το έγγραφο λοιπόν αναφέρεται σύμμαχοι Ιούνιος του 95, σύμμαχοι. Μάλιστα. Έχουμε συμμάχους, αναφέρεται για τους δημοσιογράφους. Πριν ένα χρόνο. Δημήτρης Τρίμης έχει δικό του, δική του στήλη, χώρο κεντρικό στο έψιλον της ελευθεροτυπίας. Εβδομαδαίο περιοδικό εκδίδεται τις Κυριακές σαν ένθετο. Πριν ήταν ελεύθερος ρεπόρτερ, δουλεύοντας για μειονότητες, έγραψε κατά του ρατσισμού κτλ. Εργάζεται με το SOS Ρατσισμός, ACT UP και άλλες ομάδες για την ελευθερία, την έκφραση κτλ. Αυτά λένε για τον κύριο Τρίμη, τον συνάδελφο. Και εδώ βεβαίως έχουν κρατήσει για όλους τους δημοσιογράφους, συμμάχους και εχθρούς ακριβώς τα βιογραφικά. Και απορώ πως ένα κέντρο φιλοσοφίας, εφημισμένης φιλοσοφίας, έχει αυτά τα βιογραφικά των δημοσιογράφων, όπου θα διαβάσετε, θα ακούσετε παρακάτω από αυτά τα οποία θα σας διαβάσω τι ακριβώς συμβαίνει. Δημήτρης Ψαράς, συν και η αδελφή του, Αγγελική Ψαρά, και οι δύο δημοσιογράφοι δουλεύουν στο ίδιο τομέα με τον Τρίμη. Ελευθεροτυπία. Σεραφείμ Φιντανίδης, ο διευθυντής, ο φίλος μου Σεραφείμ. Εκδότης, αγαπάει τις τέχνες, Γεώργιος Τσακίρης. Κοιτάξτε, βρίσκουν του καθενός. Έχουν και από μια ιδιότητα τώρα που τα βρήκανε. Γιώργος Τσακίρης πριν περίπου 2 χρόνια ενδιαφέρθηκε για όλο το υλικό που του πήγε η Αγγελική. Μάλιστα. Στοιχεία Αγγελική, για το Λάμδα. Η Αγγελική ξέρετε ποια είναι. Ναι, είναι η κυρία. Ναι, μπράβο, είναι η κυρία πρόεδρος. Πρόεδρος, μάλιστα, έτσι. Ήτανε πρόεδρος. Στοιχεία για το Λάμδα. Έρθει, όχι πρόεδρος, δημόσιες σχέσεις. Ναι, στοιχεία για το Λάμδα, Αλεβιζόπλος. Από την σύνοδο της Μονής Πεντέλης κτλ. Όταν βρήκε περισσότερα για το Λάμδα, πάλι για τον Λευζόπλο, μέσω ενός δικηγόρου που ξέρει και στον οποίο ο Λάμδα έδωσε μαύρες
δημόσιες σχέσεις, άλλαξε, της είπε ότι φοβόταν να κάνει ό,τι και ο Τρίμης, να βάλει δηλαδή στη φόρα ό,τι κάνει ο Λάμδα. Διαζευγμένος. Προσέχτε, φιλοσοφικό κέντρο, διαζευγμένος από κάτω. Και η προσωπική ζωή του καθενός. Αυτό είναι για να στον κύριο τον συνάδελφο, τον κύριο Τσακίρη. Μάλιστα. Κατάλαβες. Πολυμήλης. Όταν γνώρισα τον εκδότη, την έστειλε στον Πολυμήλη. Της έδωσε το βιβλίο για την ΚΙΠ, ήταν το μοναδικό αντίγραφο. Εφημερίδα Έθνος, Βασίλειος Ραφαηλίδης. Φωνάζει εναντίον του κόσμου, εναντίον των μειονοτήτων, φίλους έχει στην αριστερά πλευρά της κυβέρνησης, ρώτησε κάποτε την Αγγελική τι γνώμη έχουμε για τον κομμουνισμό. Κύριος Παπακώστας, ένας από τους εκδότες, Έφη Βλαχογιωργάκη, που είναι οικογενειακή φίλη, βοηθιέται από τον κύριο Παπακώστα. Τα καλοκαίρια μένει σε ένα νησί. Εφημερίδα Βήμα. Δεύτερη εφημερίδα στην Ελλάδα. Σε έγγραφα αυτά, έτσι. Να τα οποία όλα αυτά τα έγγραφα, κύριε Ρίζο, πηγαίνουν στο εξωτερικό. Ναι. Πηγαίνουν στο εξωτερικό. Και απορώ, δηλαδή, εσείς τώρα είστε δικηγόρος, είστε πολιτευτής, δικηγόρος, συνδικαλιστικός τέλεχος παλιός σε πολλά σωματεία, αγωνιστής. Α, όλα αυτά τώρα για ένα κέντρο φιλοσοφικών ερευνών, πώς σας φαίνεται? Καταρχάς, μην το ξανασυζητήσουμε. Μόνο φιλοσοφικών ερευνών δεν είναι. Ωραία. Είναι ένα κέντρο εγκληματικότητος, κατασκοπίας, παραθρησκευτικών, αν θέλετε, κάποιων απόψεων. Τώρα δεχτήκαν όμως την θρησκεία. Ναι, δεν μπορούν αλλιώς, τι να πούνε? Ότι πάνε να δημιουργήσουν να βοηθήσουν μια νέα τάξη ανθρωποειδών, τα οποία θα ελέγχονται και θα κάνουν, και ότι είναι σατανιστική ουσιαστικά αυτά τώρα αίρεση. Εδώ πέρα εσάς. Μισό λεπτό. Ναι. Θα έλεγα το εξής, κύριε Μιχαλόπουλε, πριν προχωρήσουμε, να κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα που είναι επιβεβλημένο, να κάνουμε και κάποια δουλειά για τα έσοδα του σταθμού. Για τα έσοδα του σταθμού. Ωραία. Φίλοι, φίλες, ένα πεντάλεπτο διάλειμμα και σας είπα και πάλι, μην ξεχνάτε, πρέπει να προχωρήσει το Ορθόδοξο Αντιαιρετικό Κέντρο. Κίνημα. Κέντρο, και κέντρο, ναι, και κέντρο. Οφθαλμών, αντί οφθαλμού πλέον. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μην υποτιμάτε το ΚΕΦΕ και όλα τα συναφή κέντρα τα οποία έχουν ανοίξει εδώ στην Ελλάδα. Βοηθήστε για να μην μένουμε μόνο σε λόγια. Θα ξαναπούμε. Φίλοι, συνεχίζουμε. Και συνεχίζει βασικά ο κύριος Μιχαλόπουλος την ανάγνωση, την ανάγνωση των κειμένων, των εγγράφων αυτών, των απορρίτων εγγράφων, τα οποία ήταν συντεταγμένα με κώδικα. Ήταν και αγγλικά, και αγγλικά. Και με κώδικα, και τα οποία τα έχει σπάσει και τα έχουν πάρει από εκείνη αρμόδια. Τα σπάσε η γενική ασφάλεια. Ασφάλεια, βέβαια. Η ασφάλεια. Και μπράβο, κάνει και, βλέπετε, είδατε ότι οι υπηρεσίες μας κάνουν και κάποιες σωστές δουλειές. Πάνε και κώδικες μυστικών υπηρεσιών, γιατί περί μυστικών υπηρεσιών πρόκειται. Θα ήθελα όμως πριν προχωρήσουμε να σας πω το εξής πράγμα. Από αυτή τη στιγμή, σε λίγο θα βγει το τηλέφωνο του σταθμού στον αέρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να εκθέσετε τις απόψεις. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους αυτούς που μας έχουν πάρει μέχρι στιγμής τηλέφωνο και μας δίνουν στοιχεία. Διότι έμαθα και κάτι που θέλω να το ελέγξω, κύριε Μιχαλόπουλε, ότι ετοιμάζουν στο σχολείο, στα νέα σχολεία, ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται, οι θεωρίες του είναι, συνταυτίζονται μετά του ΚΕΦΕ. Δηλαδή μόνο είναι αυτό. Κάπου έχουν και, στην έκθεση του βιβλίου είχαν περίπτερο. Στην έκθεση του βιβλίου είχαν περίπτερο και απορώ οι Έλληνες βιβλιοπόλες και εκδότες, οι οποίοι είναι μια συμπαθέστατη τάξη, απορώ πώς δέχεται να είναι δίπλα στα περίπτερα τα δικά τους, που τα περισσότερα, οι περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι αγωνίζονται και αγωνίστηκαν για την Ελλάδα, να είναι ο περίπτερο του ΚΕΦΕ. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος είναι τελείως ανημέρωτος. Βεβαίως είναι ανημέρωτος. Μα κύριε Ρίζο, δεν αφήσανε. Κανείς δεν ενδιαφέρει. Ωραία, αφού δεν αφήνανε και τον πατέρα, τον Αντώνια Λεβιζόπλο, τον πολεμούσαν από μέσα. Και είπα ορισμένα πράγματα και δεν έβγαλε κανείς άχνα, δεν έβγαλε κανείς. Ναι. Δεν βγάζει κανείς άχνα. Και επειδή η Εκκλησία αυτή τη στιγμή, είτε γιατί ο Σεραφείμ είναι σε κατάσταση ναρκώσεως και δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, είναι άρρωστος. Εντάξει, μακάρι ο Θεός να τον κάνει καλά και να τον έχει 200 χρόνια. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή διευθύνεται από μια ομάδα, οι οποίοι δεν θέλουν να κατευθούν με τριβές, αυτά είναι τριβές, είναι αγώνες, είναι αγωνίες, δεν θέλουν να φτάσουν εκεί πέρα, εμείς αναλάβαμε να κάνουμε αυτή την ιστορία
του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος, αρκεί να βοηθήσουν να τους βγούμε μπροστά, να τους βγούμε μπροστά, να τελειώσουμε. Πρέπει να τελειώσουμε με αυτούς, καταλάβατε. Μάλιστα, ορίστε. Καλησπέρα σας. Για τον αγώνα που κάνετε. Ευχαριστούμε. Ελπίζω να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Από εσάς εξαρτάται, από όλους. Εντάξει, θα βοηθήσω και εγώ. Θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Δεν είμαι νομικός, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι εσάς ανομικό. Όταν ένα σωματείο, το καταστατικό του, δεν λέει ότι έχει θρησκευτικούς σκοπούς. Ναι. Στην ουσία βγαίνει και λέει είμαστε θρησκεία. Μάλιστα. Όπως έκαναν σε δημόσια συνέντευξη. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει. Πάρα πολύ εύστοχη. Πάρα πολύ καλό. Και είναι εύστοχη η απάντηση. Είναι θέμα νομαρχίας. Είναι ερώτηση. Πολύ. Η παρατήρησή σας είναι πάρα πολύ σωστή. Είναι θέμα νομαρχίας και νομίζω ότι έχει κινηθεί από την εισαγγελία. Έχουν κινηθεί και όλες οι διαδικασίες προς την νομαρχία. Ναι, μόνο που οι νομάρχες κυρίζω, έχω καταγγελία, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Και από εδώ καλό και τον κύριο Φράγκο τον νομάρχη, ο οποίος είναι νομάρχης Αττικής. Ναι, νομίζω, Αττικής. Ανατολικής Αττικής και έχει δώσει στο παρελθόν δείγματα θετικά και Ορθοδόξου και Έλληνα. Να μας πει τουλάχιστον αυτός, γιατί έχουμε 2-3 νομάρχες, να μας πει τουλάχιστον αυτός τι γίνεται. Γιατί τι γίνεται. Σαν θρησκεία δεν αναγνωρίζεται γιατί δεν τους προστατεύει το Σύνταγμα. Δεν είναι γνωστή θρησκεία. Διότι ο κύριος Κατριβάνος εχθές. Δεν το από την αρχή. Άλλωστε έχουν κάνει και ολόκληρα έγγραφα που μιλάνε για τα θέματα της, του πολέμου που γίνεται με το θέμα το δικό μας που απαγορεύει τον προσλητισμό. Ο κύριος Κατριβάνος εχθές μου είπε ότι μπορούσε να τους είχαν κλείσει. Έχω τα βιβλία του μακαριστού του πατέρα Αντωνίου ότι στο εξωτερικό, στη Γερμανία για παράδειγμα, δεν έχουν αναγνωριστεί σαν θρησκεία αλλά σαν οικονομική οργάνωση. Και γι' αυτό άλλωστε εκεί φορολογούνται, μην κοιτάτε εδώ που... Καλά, εδώ φορολογούνται στην αξιούχη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, ναι. Για να μιλήσει κάποιος άλλος. Θα ήθελα να πείτε το όνομα του λαϊκού από την Ιερά Σύνοδο, ο οποίος έκανε πόλεμο στον πατέρα Αντώνιο. Και αν δεν μπορείτε να πείτε το όνομά του, να πείτε τουλάχιστον αν είναι θεολόγος, γιατί κάπου πηγαίνει το μυαλό μου. Μάλιστα. Απ' όλα είναι. Για να προχωρήσουμε στην ανάγνωση του εγγράφου, κύριε Μιχαλόπου, γιατί έχει ενδιαφέρον. Εδώ έχει το άλλο έγγραφο, άλλο έγγραφο και αυτό είναι επίσημο. Ομιλεί για δημοσιογράφους, για την απογευματινή, εχθρός είναι ο Παύλος ο Δημητριάδης. Μάλιστα. Ο Παύλος Δημητριάδης είναι πνευματικοπαίδη μου δημοσιογράφος, ξεκίνησε από την Ελεύθερη Ώρα. Εχθρός η Βικτωρία Τακουνάκη. Μεγάλη εχθρός. Αναφέρεται φτάνει μέχρι την Φλάς στην Καλαμάτα. Ανακατεύει μέσα το όνομα του κυρίου Πλεμένου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της εφημερίδας Ελευθερία, για να φτάσει στον κύριο Ντένι Ζαφύρη, ο οποίος... Ορίστε. Έπρεπε, όταν ζούσε ο πατήρ Αντώνης, ο οποίος έκανε θαυμάσια δουλειά, να, η ίδια Εκκλησία να παρουσιάζει όλη η προσπάθεια υπό την, όχι υπό την αιγίδα απλώς, αλλά κατευθείαν εκ μέρους της Εκκλησίας. Διότι όταν υπάρχει ένας σύλλογος λαϊκών στην Αγία Παρασκευή, φέρεται ως αναποδυναμωμένος. Ενώ όταν όλες οι εκδόσεις, όλες οι προσπάθειες γινόντουσαν εν ονόματι και από ονόματι της Ιεράς Συνόδου, θα ήταν ισχυρότερος η άμυνα που ίσκησε ο πατήρ Αντώνιος Ελευζόπουλος τόσα χρόνια. Θέλω να πω, να αναλάβει η διοίκηση της Εκκλησίας της ευθύνης της και να μην υποκαθιστάται, αφού δεν εργάζεται εκείνη όπως πρέπει, από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο. Ή, όπως λέτε κύριε Μιχαλόπουλε, κοντά στην Εκκλησία, αλλά και η Εκκλησία ίδια να αναλάβει τις ευθύνες της. Επειδή δεν... Με ακούτε? Ναι. Επειδή δεν είμαστε σε μία να πιστεύουμε τα πράγματα ιδεατά και επειδή γνωρίζουμε τα της Εκκλησίας και επειδή βλέπουμε το τι θα γίνει εάν δεν βάλει ο Θεός στο χέρι του, εάν δεν βάλει ο Θεός στο χέρι του, γι' αυτό επήραμε αυτή την απόφαση, διότι τα πράγματα θα πάνε από το κακό στο χειρότερο εάν δεν τους φωτίσει το Άγιο Πνεύμα τους ιεράρχες μας να εκλέξουν μία συνέχεια και να επιλέξουν έναν ιεράρχη ο οποίος να έχει φόβον Θεού, να είναι ορθόδοξος, να πιστεύει στο Θεό και να είναι Έλληνας. Βλέπουμε ότι δυστυχώς το έργο του πατέρα, του αείμις, του μακαριστού Αντωνίου Αλευζοπούλου θα πάει στην άκρη. Δεν πρέπει να πάει στην άκρη. Δεν πρέπει, βεβαίως δεν πρέπει, σαφώς δεν πρέπει. Βοηθήστε αλλά εδώ όλοι πέρα είναι, πιέστε, είδατε ότι όταν ζούσε, ποιος είχε βγει να τον υπερασπιστεί. Ποιος είχε βγει από τους ιεράρχες, πέστε μου.
Εκτός από 2-3 περιπτώσεις. Μερικοί ναι. Ναι, εκτός από 2-3 περιπτώσεις. Από τον Μεσσηνίας που είχα ακούσει, από τον Καδιώτη που είχα ακούσει, από τον Σιδεροκάστρο που είχα ακούσει. Από τον Μελέτη ο Καλαμαρά είχε υπερασπιστεί, είχε το έργο του, είχε ενισχυθεί. Μα σας λέω, ναι, σας λέω, αλλά ποιοι, δεν έπρεπε να ήταν και οι 80 μαζί του. Ακριβώς και οι 85. Λοιπόν και οι 85. Ό,τι γίνεται να γίνεται πάντοτε με εκ μέρους της ιεράρχης. Εμείς όπως είδατε και το σωματείο που παίρνει μορφή θα λέει ότι η τυχόν περιουσία η οποία θα αποκτηθεί θα πηγαίνει, αν διαλυθεί το σωματείο, στην Εκκλησία της Ελλάδος. Εμείς θέλουμε να λάβουμε το πολιτικό μέρος. Εμείς θα κινητοποιήσουμε βουλευτάς, θα κινητοποιήσουμε κόσμο, θα κάνουμε συλλαγητήριο, διότι ο κίνδυνος από το ΚΕΦΕ και από το κάθε ΚΕΦΕ, αγνωστέ μου και αγαπητέ τηλεθεατή, είναι ωραία. Ανήκουμε στον ίδιο λαό, στο λαό του Θεού. Λοιπόν, εμείς λοιπόν, ο λαός του Θεού από εδώ και ο λαός ο δικός της από εκεί. Εάν δεν τους αντιμετωπίσουμε, το κακό προχωράει. Με έχουν φέρει, έχουν μαζευτεί τσουβάλια ολόκληρα πλέον στα σχολεία. Επαναλαμβάνω, είναι εκατοντάδες εκατομμύρια τα χρήματα τα οποία δίνουν. Μάλιστα. Είναι πολλές οι σκοτεινές οργανώσεις. Ωραία, γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάντε θαυμάσιο έργο και μόνο γι' αυτό σας το έργο αξίζει τη συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, αλλά δεν αρκούν τα συγχαρητήρια. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων. Μα αφού παρακολουθούμε με τόση επιμέλεια, κάτι θα κάνουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε. Και φτάνουμε λοιπόν, αφού λέει για την Τακουνάκη, αφού λέει για τον κύριο Πλεμένο της Καλαμάτας, αφού λέει για τον κύριο Ευάγγελο Δήμος, φτάνουμε εδώ πέρα σε όλους, Radio City, Mega Channel. Αυτή είναι η εχθρή. Αυτή είναι, όχι, είναι εχθρή και ναι, φίλοι. Και εχθρή και φίλοι, φτάνουμε κανάλι 67, φτάνουμε στον κύριο Ζαφύρη. Ναι, ο οποίος μας πήρε από εμάς και άρχισε να μας λέει ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα και τότε λέει για τον κύριο Ντένι Ζαφύρη. Κύριε Ντένι Ζαφύρη, τα ακούς, είχα καλέσει να έρθεις εδώ στο σταθμό. Εδώ, δίπλα μου. Αγαπητέ Ντένι, εδώ, δίπλα μου. Να τους διαψεύσεις. Έλα, όπου κι αν είσαι, έλα, σε περιμένουμε. Θα σου βγάλω ειδική εκπομπή, να τους διαψεύσεις. Διότι πολλοί ασχολούνται μαζί σου και λένε Ντένι Ζαφύρης, πρώην διευθυντής, εννοείται τι λέει τώρα, έχει πολλές πληροφορίες για το Μιχαλόπλο. Περιμένουμε τις πληροφορίες, ακόμη δεν μας τις δώσανε. Είναι κατά του Λάμδα, ναι. Αλεβιζόπουλου δηλαδή, ναι. Είναι μασόνος, γαλλική μασονία. Μάλιστα. Βουαλά, λένε και πουρκουά. Ναι. Μουσικός, είναι ακροδεξιός, χωρίς να το διατυμπανίζει ή να μιλάει γι' αυτό. Άνοιξε τις γραμμές στο ραδιόφωνο για τη σαντεολογία με την Κατερίνα πριν 2 μήνες. Εχθροί, Γρηγόρης Μιχαλόπλος. Μισό λεπτό. Χρήστος Ρίζος. Δεν πειράζει. Τη Δή Μακεδονία. Δεν πειράζει, μισό λεπτό. Σας ακούμε, κύριε. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Την ευλογία του Θεού να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μιχαλόπλος πρέπει να έρθει σε επαφή με την ΠΕΓ Αγία Παρασκευής. Για να συνεργαστείτε μαζί. Εγώ είμαι μέλος της ΠΕΓ. Βεβαίως. Να σήμερα το μέλος είμαι βέβαια. Βεβαίως. Για να μην δημιουργηθεί αντιπαλότητα. Προς Θεού. Αντιπαλότητα γιατί να δημιουργηθεί. Προς Θεού, εμείς δεν κάνουμε. Εμείς δεν κάνουμε αντιπαλότητα. Έχουμε βγάλει, έχουν έρθει εδώ και ο Σαλεβιζόπουλος. Εμείς διαθέτουμε, εμείς βγάλαμε τον πατέρα, τον μακαριστό πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο στον αέρα σε 3-4 εκπομπές, σε εφημερίδες, τα πάντα. Εμείς αναλαμβάνουμε αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει ούτε ένα θρησκευτικό σωματείο, ούτε η Εκκλησία. Αναλαμβάνουμε το πολιτικό μέρος. Εδώ χρειάζεται βουλευτές να ενημερωθούν, χρειάζονται σχολεία, χρειάζονται διοίκηση, χρειάζονται εξωτερικά. Αυτό το τομέα το αναλαμβάνουμε εμείς. Αντιπαλότητες δεν χωράνε και όποιος επιχειρήσει να βάλει τέτοια στο μυαλό του περί αντιπαλότητων είναι λάθος. Από τώρα το δηλώνουμε. Εμείς δεν ξεκινάμε με αντιπαλότητες. Εμείς ζούμε αυτή τη στιγμή αυτά που έρχονται εδώ οι γονείς και καταθέτουν, οι άνθρωποι που καταθέτουν, αυτά που παίρνουμε από τα σχολεία, ό,τι διαβάζουμε, αυτό το ζούμε και εκεί προχωρούμε. Κύριε Μιχαλόπουλε, ναι. Έχει καταρτισμένα στελέχη υπέρ, τα οποία μπορείτε να έρθετε σε επαφή και θα... Βεβαίως και θα έρθουμε. Μα δεν διαβάσατε, πρέπει να προσέξετε που λέμε. Όταν λέμε ότι θα φεύγουν στελέχη στην επαρχία, οτιδήποτε, θα δημιουργήσουμε την υποδομή να φεύγουν και στελέχη στην επαρχία και από πού θα αναζητήσουμε τους ανθρώπους. Από εκείνους οι οποίοι είναι οι μαχητές μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Και αυτό είναι η στάνη, το μαντρί,
το μεγάλο Μαντρί που έχει μέσα τους αγωνιστές, τα κρυάρια, είναι το έργο του πατέρα Αντωνίου Αλευζοπούλου. Κύριε, να σας πω κάτι και εγώ, μισό λεπτό για να καταλάβετε. Είναι πολύ καλή η οργάνωση που είναι στην Αγία Παρασκευή και είναι πάρα πολύ καλή και σωστή άνθρωποι που την αποτελούν. Εδώ όμως υπάρχει και μια άλλη δύναμη. Υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε την αμεσότητα της επικοινωνίας και της παρουσιάσεις των θεμάτων από την τηλεόραση και από την εφημερίδα. Διότι δεν υπάρχουν, είναι λίγοι. Αν πάτε σε οποιαδήποτε άλλη τηλεόραση, να μην πω όλες, ας πούμε τις περισσότερες, θα διαπιστώσετε ότι καμία δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα. Ούτε εφημερίδα. Εδώ έχουμε την ευτυχία λοιπόν ο κ. Μιχαλόπουλος να είναι και στα δύο το αφεντικό. Και στην εφημερίδα και στην τηλεόραση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε την δυνατότητα του να διαδώσουμε ό,τι μπορούμε. Με καταλάβατε? Ναι, αυτό μας και... λυπεί μας όσο... Α, μπράβο λοιπόν. Και εκεί εσείς θα έρθετε αρρωγοί και εμείς αρρωγοί. Δική σας είναι κοινός σκοπός. Ναι. Και κάτι άλλο αγαπητέ μου φίλε. Δεν είναι μόνο τα θέματα σκοπικά. Χέρι, χέρι βέβαια, αλλά χωρίς Καρατζαφέρη για να μην φτάσω σύντομα. Όχι, ο Καρατζαφέρης είναι. Αλλά και ο Καρατζαφέρης είναι κοντά μέσα, μας. Είναι κοντά. Λοιπόν, γιατί και κάτι άλλο που πρέπει να ξέρετε. Ότι μόνον έτσι θα μπορέσουμε να πολεμήσουμε. Είσαστε καλοί. Εμείς έχουμε και την άλλη δουλειά. Ξέρουμε και κάπως, ας το πούμε, κάποιους αγώνες λίγο σκληρότερους. Αν όχι, όχι τόσο πολύ με το Χριστό στο χέρι. Μάλιστα. Χρειάζεται και κάπου και η ράβδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Θα βλέπω ότι τα μαζέψατε. Όχι, δεν μάζεψα τίποτα. Μάζεψα δηλαδή, τα πρώτα ονόματα. Αφήνω γιατί... τα πρώτα ονόματα. Η ώρα πάει προς το τέλος. Και θα ήθελα να έχουμε να ακούσουμε κάποια τηλεφωνήματα. Ναι, μισό λεπτό. Δηλαδή, μισό λεπτό, γιατί ήταν και άλλα ονόματα και θα τα βγάλουμε, κύριε Μιχαλόπουλο. Είναι πολλά άλλα τα ονόματα. Γι' αυτό είναι, λέω. Κύριε Ρίζο, είναι όλος ο τύπος. Είναι όλοι οι βουλευτές, είναι όλος ο τύπος, είναι όλη η πολιτική και η οικονομική ηγεσία. Η συν και η πλην. Με διαζευμένους, με παντρεμένους, με φιλενάδες, με καταθέσεις. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μέσα. Αποτελούν εχθρούς και φίλους του κέντρου φιλοσοφίας, το καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Το φιλοσοφικό αυτό κέντρο, η σχολή του, εάν είχε παντρευτεί ο ένας, αν είχε παντρευτεί ο άλλος. Ποια είχε φιλενάδα και τα λοιπά. Φιλενάδα, ποιον δεν είχε φίλο, εάν ήταν άντρας, δεν ήταν άντρας. Εγώ βέβαια έκανα άλλη μια έκκληση στον κύριο Ντένι Ζαφύρη να έρθει εδώ πέρα να μας τα πει. Ορίστε κύριε μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε κύριε Ρίσο. Καλά, ευχαριστώ. Και τον κύριο Μιχαλόπουλο. Μάλιστα, εδώ είναι. Είστε ήρωες της Ελλάδος. Ο κύριος Μιχαλόπουλος και εγώ κοντά εδώ είμαστε. Μαζί και οι δύο. Ναι, ναι. Εγώ κατάγομαι από το Διράχη της Αρκαδίας. Μάλιστα. Και κάνω αγώνα υπέρ βωμών και στιών. Μάλιστα. Δεν θα περάσουν οι ξενόδουλοι οι οποίοι έχουν έρθει. Το έχει το Διράχη, βγάζει και ηρωικούς συνταγματάρχες. Βεβαίως, συνταγματάρχες και ήρωες του 21, Κεφάλας και Σία. Και παρακάτω και του 40, και του 46. Μπράβο, μπράβο κύριε Μιχαλόπλε, δακρύζω, δακρύζω σου λέω. Να είστε καλά, να σας έχει ο Θεός καλά εσάς. Να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Σας ευχαριστούμε. Να τα θεριά. Σας αυτά είναι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε κύριε Ρίζο μου. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρέμβαση. Σου μιλάνε από την καρδιά μου. Σας καταλαβαίνουμε. Σε ό,τι έχω ιερό. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Σας συγχαίρω για αυτή την εκπομπή την οποία δίνετε και μαθαίνει ο ελληνικός λαός την πραγματικότητα. Και η εκπομπή αυτή δεν θα σταματήσει μόνο στο ΚΕΦΕ. Μπράβο. Θα προχωρήσουμε και σε άλλα που μαγειρεύονται, που γίνονται στην Ελλάδα. Ένα-ένα, γιατί όσα και να πούμε, όσες όρκες... Μπράβο. Ένα τσουβαλάκι με έγγραφα τώρα. Υπάρχει κάποιο άλλο κέντρο. Λοιπόν, το ευχαριστούμε. Στέλνεις χαρτιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέγε. Στέλνεις το ένα, υπάρχει άλλο ένα κέντρο, το οποίο βέβαια τα κουμπάς αναλόγως στη συμβουλή που θα πάρεις και σου λέει για το μέλλον σου, σου εξασφαλίζει καλές συνθήκες στον έρωτα, στα οικονομικά σου, στα φιλοσοφικά σου. Δεν άλλο, δεν γράφω μέχρι. Δίνω και λεφτά. Δίνω και λεφτά να γραφτούμε, κύριε. Ορίστε. Ευχαριστώ κύριε που μου δώσετε το δικαίωμα να σας συγχαρώ. Ευχαριστούμε. Να σας πω ότι είστε άξιοι Έλληνες. Ότι μας δίνετε δύναμη και εμάς, τους πιο παλιούς που έχουμε ένα ιδανικό, την πατρίδα μας και τη θρησκεία μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία μου. Τι να σας πω, είμαι τόσο βοηθημένη από αυτά που ακούτε που είμαι κατά πολύ συγκινημένη. Είμαι καθηγήτρια συνταξιούχος. Και θα ήθελα να ρωτήσω, εδώ το τι μικρό ποσό μπορώ να πάμε σε αυτό το λογαριασμό. Ό,τι θέλετε μπορείτε και να μία βάλετε. Μία δραχμή. Α,
Ο σκοπός δεν πάει. Ο Χριστός είχε πει εκ του περισσεύματος. Αύριο το πρωί θα στείλω. Εκ του περισσεύματος. Με την καρδιά μου μαζί. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να δώσω το προτεραιότητα στα τηλέφωνα που έχει ανάψει το τηλεφωνικό κέντρο. Τα ονόματα τα άλλα είναι τρομακτικά. Οι παρακολουθήσεις είναι τρομακτικές, ας πούμε. Παρακολουθήσεις τρομακτικές. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Μιχαλόπουλε. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και που ανοίγει το μικρόφωνο να πει και ο απλός λαός τη γνώμη του. Ελπίζω να μην με παρεξηγήσετε. Από ό,τι κατάλαβα, το ΚΕΦΕ είναι μια μορφή ανερχόμενης παραεξουσίας. Ναι. Περίπου. Όχι παραξία, είναι μάλλον υπονομεύσεως της εξουσίας. Αν θέλετε και αυτό δεν με ενοχλεί. Απλώς το λέω για να διατυπώσω το ερώτημά μου. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τη δημοκρατία μας, η οποία θα αποτελείται από την νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία. Θεωρητικώς. Ναι, η οποία πρακτικώς, κατά την άποψή μου και μπορώ να δώσω το όνομά μου στον αέρα, είναι τόσο σφιχτά εναγκαλισμένη που είναι μία εξουσία. Τίποτα. Καταπιέζει κι αυτή. Το κόμμα. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και την Εκκλησία. Μάλιστα. Πάλι μια μορφή εξουσίας, αν θέλετε πιο ήπιας μορφής. Μάλιστα. Το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ απλό. Εδώ βλέπω μια διαπάλη τριών εξουσιών. Για ποιο λόγο εγώ, απλός πολίτης, θα κάτσω να μάχομαι για ποιος θα με εξουσιάζει? Είμαι αντιεξουσιαστής. Δεν μου αρέσει να με εξουσιάζει κανένας. Μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα? Βεβαίως, κύριε. Σημασία έχει ένα. Η Εκκλησία ή η κάθε θρησκεία σας δίνει την άνεση, σε εσάς τον ίδιο, αν θέλετε να την ακολουθήσετε, τις δοξασίες και τις θεωρίες της, ή να μην τις ακολουθήσετε. Μάλιστα, γι' αυτό και την Εκκλησία. Αυτό λοιπόν, θέλετε να πάτε στην Εκκλησία, θέλετε να είστε δικαίωμά σας. Έχουμε και ανεξιθρησκεία στην Ελλάδα και θέλετε. Βεβαίως. Εκείνος τι όμως, όπως είναι το σωματείο, το ΚΕΦΕ, το οποίο εμείς αυτή τη στιγμή πολεμάμε. Έτσι, μισό λεπτό. Καθόλου. Σας λέω απλά πράγματα. Ναι, ναι. Αυτό όμως βάλει κατά της υπάρξεως του ελληνισμού και της προσωπικότητας του ανθρώπου. Προσπαθεί να μας ποδηγετήσει, προσπαθεί να μας κάνει πιονάκια, άβουλα όντα, για να μπορέσει να συνδυάσει. Μισό λεπτό. Και έχει μία ψυχοτρομοκρατία εις βάρος των ανθρώπων και είναι μία οργάνωση εγκληματικότητα. Εκεί λοιπόν, εάν εμείς. Μισό λεπτό, επιτρέψτε. Η δημοκρατία μας είναι μια οργάνωση εγκληματικότητας και τρομοκρατίας των πολιτών. Τι θα πείτε? Κοιτάξτε, είναι διότι εφαρμόζεται κακώς. Α, μπράβο. Διότι είτε ο Πλάτων όταν έλεγε, είτε ο Αριστοτέλης όταν έλεγαν ότι αποφασίζουν οι πολλοί. Μισό λεπτό. Αυτή είναι του Μοντεσκέ η διάκριση. Αυτή η διάκριση των τριών εξουσιών του Μοντεσκιέ είναι πολύ αργότερα και λέω για τους Έλληνες, τους αρχαίους, τον Αριστοτέλη, όταν έλεγε ότι αποφασίζουν οι πολλοί και θέλουν οι ολίγοι. Αυτό ήταν η δημοκρατία. Μπράβο, αποφασίζουν οι πολλοί και θέλουν. Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα λεπτό. Εμείς λοιπόν θέλουμε, επειδή ο ελληνικός λαός δεν έχει το νιονιό, αν θέλετε, η πλειοψηφία βέβαια, και πάει και θέλει να είναι κάτω από τους εξουσιαστάς, απλώς επιλέγει μπλε, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, ανάλογα τι εξουσιαστή, τι χρώμα τον θέλει. Ο ίδιος ο λαός είναι εκείνος και ο οποίος μπαίνει κάτω από τα δεσμά της εξουσίας και δεν θέλει να είναι ελεύθερος Έλλην, χριστιανός, ορθόδοξος. Εμείς θέλουμε λοιπόν να δώσουμε τα φώτα. Δεν θέλουμε τίποτα για τους εαυτούς μας. Δεν θέλουμε ούτε να ηγηθούμε, ούτε να ασχοληθούμε, ούτε κόμμα να κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε. Για το κέντρο, ώστε να μπορούμε να έρθουμε. Μπράβο. Και να ερχόσαστε εδώ και να λένε και να βγαίνουμε έξω και να αγωνιστούμε για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Μπαίνω μόνος μου και να κρίνω. Και εσείς θα κρίνετε, βεβαίως. Αυτό ακριβώς θέλω, να είμαι ένας ελεύθερος. Εδώ είναι ελεύθερος. Και βλέπετε και το βήμα. Και το βήμα της τηλεοράσεως είναι ανοιχτό. Και θα κάνουμε και μια εκπομπή, αγαπητέ μου κύριος Μιχαλόπουλος. Ετοιμάζουμε μια εκπομπή με το λαό. Όποιος θέλει θα μπαίνει και θα έρχεται, θα βγαίνει, αρκεί να είναι κοσμία η εμφάνιση και κόσμια αυτά που λέει, να μην εκτιθέμεθα, έτσι δεν είναι? Και να πει τις απόψεις του για όποιο θέμα θέλει. Θα έχουμε μια φωνή, μια βουλή του Έλληνος πολίτου, του ελεύθερου Έλληνα. Να γίνει ένα βήμα όπως είχαμε έτσι στην Ακρόπολη. Μπράβο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλό βράδυ. Συγγνώμη που. Όχι, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, κύριε Μιχαλόπουλε,
Θέλω να μου πείτε, συμφωνείτε αυτή την εκπομπή που μου είπατε και εσείς να τη φτιάξουμε? Βεβαίως θα φτιαχτεί η εκπομπή. Να τη φτιάξουμε αυτή την εκπομπή, ορίστε. Καλησπέρα κύριε Ρίζο και κύριε Μιχαλόπουλε. Γεια σας. Καλητήρια. Πολεμάτε μέχρι σκάτων. Λοιπόν, αυτό το κέφε ζητήσατε από ο κύριος Μιχαλόπουλος προηγουμένως. Είχε πει ότι πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια της Εκκλησίας, του Σεραφείμ δηλαδή, και του Υπουργείου Παιδείας. Όλα αυτά τα κέντρα, το κέφε και διάφορες άλλες παραχριστιανικές οργανώσεις έχουν την αφετηρία τους στη Μασονία. Εφόσον λοιπόν η Εκκλησία μας, το Σεραφείμ, έχω ακούσει ότι είναι Μασόνος. Το Υπουργείο Παιδείας, ο Υπουργός δεν είναι Ορθόδοξος, είναι Προτεστάντης, δεν ξέρω τι είναι. Πώς λοιπόν ζητάμε τη βοήθεια της Εκκλησίας και του Υπουργείου Παιδείας? Πρέπει αυτό να επισπεύσετε στην ίδρυση αυτού του κέντρου, αντιαιρετικού κέντρου, Ναι, να σας απαντήσω. Εμείς ζητάμε την βοήθεια της Εκκλησίας, διότι η Εκκλησία δεν είναι ο Σεραφείμ, ούτε Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είναι Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι σήμερα υπουργός, αύριο θα είναι ο Γεώργιος Καραμιτζόπουλος. Είναι και προτεστάτης αυτός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ας είναι ο καθένας ό,τι θέλει. Εμείς απευθυνόμεθα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αυτό θα είναι υπόλογο για ένα όχι ή για μία σιωπή. Και Εκκλησία δεν είναι ο Σεραφείμ, πρέπει να το πάρουμε αυτοείδηση. Εκκλησία είναι εκείνος ο οποίος πηγαίνει στην Εκκλησία, είναι ο πιστός ο Έλληνας, ο Έλληνας ο οποίος αποτελεί το λαό του Θεού. Ο Σεραφείμ είναι σήμερα προσωρινός, έχει κάνει χοντρά λάθη, πάρα πολλά χοντρά λάθη. Δυστυχώς απέκτησε δίπλα του ένα περιβάλλον κάποιων μικροκαραγκιόζιδων και αναξίων να φέρουν το εγκόλπιο του Χριστού και της Παναγίας στο στήθος τους, και πορεύτηκε έτσι ο άνθρωπος και νόμισε ότι το έργο του όλο, σε εποχές που ανέβαιναν οι αιρέσεις στην Ελλάδα και σε εποχές που πριν από 15-20 χρόνια, το 1984, δεν υπήρχε καμία αίρεση, οι Εχοβάδες και εκείνες, και εκείνοι ήταν εν υπνώση, κάποιες μικροαιστείες και τίποτε άλλο, νόμισε λοιπόν ότι θα χτυπήσει έτσι την Εκκλησία ή θα φτιάξει την Εκκλησία, διώκοντας τους τρεις Μητροπολίτες, τους 12 στην αρχή και τώρα τους τρεις, ή κυνηγώντας. Χωρίς νιονιό, νιονιό δεν εδώ, καθόλου νιονιό. Νιονιό καθόλου. Ή κυνηγώντας τους πιστούς, τους πιστούς, πέρα για πέρα πιστούς, παλαιούς χριστιανούς, οπαδούς του παλαιού ημερολογίου, τους ΓΟΧ. Επειδή τυχάνει να είμαι οπαδός του ΓΟΧ. Λοιπόν, νόμισε λοιπόν, σας λέω κύριε μου, ότι κυνηγώντας τους ΓΟΧ, κόβοντας τις συντάξεις, κόβοντας εκείνο, κόβοντας το άλλο, με λάθη και από τους ΓΟΧ, βεβαίως αυτή ο κατακαιρματισμός που έχουν πάθει τον τελευταίο καιρό, εδώ επιχειρούμε σε μία εβδομάδα γίνεται άλλη μία εκπομπή, μια πολύ μεγάλη εκπομπή, τι είναι το παλαιό ημερολόγιο. Την ξεκινάμε, ήδη έχουμε πάρει αρκετές συνεντεύξεις. Ξεκινάει από εδώ μια εκπομπή που θα διαρκέσει περίπου και 4 μήνες, θα είναι 2 φορές την εβδομάδα, μπορεί και 3 φορές, τι είναι το παλαιό ημερολόγιο. Θα περάσουν όλες οι τάσεις, όλοι οι δεσποτάδες, όλοι οι αρχιεπίσκοποι, διότι όπως ξέρουμε όλοι έχουν 4-5 αρχιεπισκόπους. Και νόμισε ο Σεραφείμ λοιπόν ότι κυνηγώντας τον Κωνσταντίνο, τον Θεολόγο και τον Νικόδημο, θα φτιάξει κάτι, ενώ τελικά άφηνε τις αιρέσεις να φουντώνουνε, και αντί να πάει τα πράγματα ακόμη και σε άλλα δικαστήρια, αντί να μπει μπροστά, αντί να ηγηθεί μιας αντιαιρετικής εκστρατείας, άφησε να παρασυρθεί από μικρά και ελάχιστα. Θα πάρε... να μας δώσετε, πρέπει να επισπεύσετε αυτή την ίδρυση του κέντρου. Ήδη έχει γίνει. Ξεκίνησε. Θα προχωρήσουμε εάν βοηθήσουν οι πιστοί. Ακούστε, εάν βοηθήσουν οι πιστοί, σας είπα και πάλι με πλήρη διαφάνεια, με δημοσιεύματα, με αποδείξεις, με εισαγγελέα επικεφαλής, εάν βοηθήσουν οι πιστοί, μέσα σε ένα δίμηνο, τρίμηνο από σήμερα, θα έχουμε στήσει τα κεντρικά μας γραφεία στο Σύνταγμα, με φωτεινή ταμπέλα. Να μας δώσει στοιχεία να δούμε πώς θα βοηθήσουμε. Σας λοιπόν, έχουμε δώσει το λογαριασμό στην τράπεζα. Εκτός αυτού είναι εδώ τα γραφεία προσωρινά, μπορεί να έρθει και ο κύριο Μιχαλόπουλο, για μένα είναι εδώ. Πού εκεί στο κανάλι, βέβαια. Ηλία Ηλίου, εδώ είμαστε, θα το δούμε μέχρι το βράδυ. Δεν μπορώ να δούμε εκεί. Γιατί?
Όταν μπορούμε να έρθουμε εκεί. Όποτε θέλετε. Όποτε εδώ θέλετε. Είμαστε όλη την ημέρα σχεδόν. Κοιτάξτε, εγώ από το πρωί στις 10 μέχρι το απόγευμα στις 6 είμαι εγώ εδώ πάντοτε. Και ο κύριος Μιχαλόπουλος είναι μέχρι το βράδυ στις 12. Κοιτάξτε, εγώ τυχάνει να είμαι ο παδός του παλαιού ημερολογίου. Αλλά και φοβάμαι πολύ ότι και στο παλαιό ημερολόγιο έχουν παρεστήσει μαζί. Κοιτάξτε. Γι' αυτό έχουν διαδικασία. Δεν. Απλώς είπαμε. Υπάρχουν, η ώρα μας τελείωσε, κύριε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Θα επεκταθούμε. Καλώς, γεια σας. Ευχαριστούμε. Θα παρεκάλουν το σκηνοθέτη να μην περάσει άλλες γραμμές, διότι υπερεύουμε ήδη τον χρόνο. Φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής. Πρέπει να βρούμε, κύριε Ρίζο, από τις επόμενες και λίγο περισσότερο χρόνο, νομίζω, εάν μπορούμε, για να περάσουν όλα τα τηλέφωνα. Θέλω, επιθυμώ, όπως το επιθυμείς και εσύ και το έχουμε συζητήσει, να ακουστούν όλες οι φωνές. Είναι αυτές οι φωνές οι οποίες στηρίζουν, αυτοί οι απλοί Ορθόδοξοι στηρίζουν το όλο οικοδόμημα της Ορθοδοξίας στον τόπο. Ούτε οι μεγαλόσχημοι, ούτε τα καλλιμάφια, ούτε τα χρυσά εγκόλπια, οτιδήποτε. Αυτοί οι πιστοί μας ενδιαφέρουν να βγάλουν τον πόνο τους, να καταθέσουν τη δική τους εκδοχή και τη δική τους, ας πούμε, ψυχική αγωνία σε αυτό το σταθμό. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Βοηθήστε για να στηθεί, όπως σας είπα, στο κέντρο της Αθήνας το Ορθόδοξο Αντιαιρετικό Κίνημα. Διαφορετικά θα είμαστε καταδικασμένοι το ΚΕΦΕ και το κάθε ΚΕΦΕ να συνεχίζει με επιτυχία τους αγώνες του, αφού έχει όλα τα μέσα, κατά εκατομμύρια δραγμές, πολλά εκατομμύρια δραγμές, εκατοντάδες εκατομμύρια δραγμές, να φτάνει σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, με το προπαγανδιστικό υλικό το οποίο στρέφεται κατά της Ορθοδοξίας και σε προεκτάσεις κατά του Ελληνισμού. Καλή σας νύχτα.